ως ανήλικος στην Κέρκυρα κατάφερε να χακάρει e-shop μεγάλου καταστήματος ηλεκτρονικών και να ψωνίζει πληρώνοντας όχι την πραγματική τιμή, αλλά ένα συμβολικό ποσό. Η μητέρα του μαθητή είχε άγνοια στις ικανότητες του γιού της στον προγραμματισμό υπολογιστών και μιλώντας αποκλειστικά στο Live News ανέφερε. Έχω εκπλαγεί, αλλά δεν ξέρω. Δηλαδή, τώρα είμαι σε μια φάση που προσπαθώ να διαχειριστώ όλη αυτή την κατάσταση, γιατί είναι κάτι το οποίο προσωπικά δεν τα γνώριζα. Όχι, εγώ δεν ήξερα ότι μπορεί να κάνει όλα αυτά, να σου πω την αλήθεια. Δεν ήξερα. Απλά ήξερα ότι είμαι πολύ καλό στους υπολογιστές. Ο μαθητής, που είναι μόλις 15 χρόνων, κατάφερε να παρακάμψει το σύστημα ασφαλείας της διατραπεζικής πληρωμής, με αποτέλεσμα να αλλάζει τις τιμές των προϊόντων και να καταβάλει πολύ μικρότερα ποσά για ηλεκτρονικές συσκευές όπως κονσόλα παιχνιδιών, smartwatch και laptop. Αφέλεια έγινε δικιά του. Δεν ήξερε ότι θα μπλέξει και θα κάνει όλα αυτά. Δηλαδή είναι ένα παιδί 15 χρονών, δεν έχει τη λογική να σκεφτεί για κάποια πράγματα. Τώρα πώς τα έκανε και όλα αυτά, εγώ πραγματικά δεν γνωρίζω. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τίποτα από όλα αυτά και που μου τα έχει εξηγήσει δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί μιλάμε για προγραμματισμό, μιλάμε για γλώσσα προγραμματισμού, εγώ δεν έχω ιδέα από όλα αυτά. Ο 15χρονος εδώ και 3 μήνες κατάφερε να ξεγελάει το σύστημα και να κάνει πολλαπλές αγορές από το ίδιο πολυκατάστημα χωρίς κανείς να υποψιαστεί το παραμικρό. Μέχρι που οι υπεύθυνοι του καταστήματος εντόπισαν μία αγορά με αδικαιολόγητα χαμηλή τιμή που δεν υπήρχε στο e-shop και αντιλήφθηκαν την απάτη. Ένας χάκερς δεν χρειάστηκε πάρα πολλές γνώσεις για να κάνει κάτι τέτοιο και θα μπορούσε να προκαλέσει ίσως και μεγαλύτερες ζημιές, αλλά αυτό το χρειάστηκε μόνο και μόνο για να ψωνίζει δικά του προϊόντα. Θα μπορούσε να έχει εισέλθει και στο ηλεκτρονικό κατάστημα, να συλλέξει προσωπικά δεδομένα των πελατών του ελόγου e-shop, να αρπάξει πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες. Θα μπορούσε να γίνει και μεγαλύτερη ζημιά, αλλά ο ελόγου hacker το εκμεταλλεύτηκε για δική του χρήση. Κατά τη διάρκεια έρευνα, στο σπίτι του 15χρονου hacker βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 κινητά τηλέφωνα, ένα smartwatch, 2 ζευγάρια ακουστικών, μία κονσόλα παιχνιδιών και εξαρτήματα υπολογιστή που φέρεται να είχε αγοράσει παραβιάζοντας το σύστημα πληρωμών, καθώς και 820 ευρώ μετρητά. Εμείς δεν έχουμε κάποια δηλαδή τρελούς υπολογιστές σπίτι. Έναν παλιό έχει, δεν είναι κάτι το οποίο ας πούμε, το έχουμε κυνηγήσει για να γίνει genius ή κάτι. Έναν απλό που υπολογιστή έχει σπίτι του, τίποτα άλλο. Είναι στη φύση του προφανώς. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι το παιδί τέτοιο. Όπως αναφέρει ο ειδικός συστημάτων ασφαλείας Θεοφάνης Κασίμης, που θεωρείται ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες hacker, τα συστήματα ασφαλείας των περισσότερων καταστημάτων είναι διάτρητα. Το hacking είναι μια τέχνη, η οποία πολλές φορές λέμε ότι είναι κάτι το οποίο, αν κάποιος έχει έμφαση σε αυτό, βλέπουμε νέα παιδιά που και την ηλικία των 11 χρονών γράφουν κώδικα, στα 13 είναι πολύ καλή σε γνώσεις hacking, με σκοπό αυτό να τους οδηγεί στο να κάνουν παράνομες ενέργειες για να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους. Οπότε ναι, θα μπορούσε ένα παιδί με αρκετές καλές γνώσεις να παραβιάσει ένα e-shop το οποίο δεν έχει τα κατάλληλα επίπεδα προστασίας. Ο 15χρονος, που χαρακτηρίζεται ιδιοφυΐα στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές από την ηλικία των 12 ετών, μπορούσε να κάνει προγραμματισμό με περίπλοκους κώδικες, ενώ έβγαζε το χαρτζιλίκι του επισκευάζοντας υπολογιστές μέσω αγγελιών στο Facebook, όπως φαίνεται και στις αναρτήσεις του. Από μικρός ασχολείται με τους υπολογιστές. Απλά είναι εντάξει, όχι, δεν ξέρω, δεν μπορώ εγώ να καταλάβω τι ακριβώς είναι όλο αυτό. Ασχολείται με τους υπολογιστές γενικά, είναι δηλαδή, αυτό είναι το πάθος του, δεν είναι ότι, είναι το πάθος του αυτό. Σε βάρος του ανήλικου hacker σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη μέσω υπολογιστή κατ' εξακολούθηση, στην οποία περιλαμβάνεται και η μητέρα του, που κατηγορείται για παραμέληση της εποπτείας του.